από την εργασία. Και παράλληλα, συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και τα υπόλοιπα αιτήματά μας. Όπως είναι η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, να στελεχωθεί πραγματικά αυτό το νοσοκομείο, γιατί μια πολύ μεγάλη μερίδα των εργαζομένων συνταξιοδοτείται, και μάλιστα συνταξιοδοτείται πολλοί συνάδελφοι και πρόωρα, γιατί λόγω της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, δηλαδή πολλοί συνάδελφοι οδηγούνται στην έξοδο κάτω από την πίεση, και κάτω από αυτά τα προβλήματα δεν θα μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να ανταπεξέλθουμε. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω σε αντιπιστημονικά ζητήματα που βάζει η κυβέρνηση. Όλα τα προβλήματα, συνάδελφοι, τα μετατρέπει σε ατομική ευθύνη. Δηλαδή τι λέει, για όλα ευθύνεται αυτός που δεν πάει να εμβολιαστεί. Για όλα ευθύνεται αυτός που δεν φοράει τη μάσκα του. Κύριε Παπαδόπουλο, γινόμαστε μάρτυρες μιας δυναμικής κινητοποίησης, μιας τάσης εργασίας, σωστότερα, εδώ στο νοσοκομείο της Δράμας. Ναι, σήμερα οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου της Δράμας συμμετέχουμε στην πανελλαδική στάση εργασίας που έχει προκηρυχθεί από την Ομοσπονδία ενάντια στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Είναι ένα αντιεργατικό νομοσχέδιο, θα λέγαμε, που κατά την εφαρμογή του θα δημιουργήσει προβλήματα λειτουργίας των νοσοκομείων και μάλιστα σε μία κρίσιμη περίοδο της έξασης του τέταρτου κύματος της πανδημίας. Υπό αυτήν την έννοια οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, εμβολιασμένοι και μη, συμμετέχουμε στη σημερινή κινητοποίηση για να αναδείξουμε ακριβώς αυτά τα προβλήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του νόμου, ένα. Και ένα δεύτερο, να ζητήσουμε την απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου, που η κυβέρνηση αξιοποιεί ακριβώς την πανδημία για να εφαρμόσει άλλα πράγματα που έχει στο νου της. Όπως είναι να μπουν στα νοσοκομεία ιδιώτες, γιατί γνωρίζουμε ότι με την αποχώρηση ενός μεγάλου προσωπικού του νοσοκομείου, το οποίο δεν μπορούν να το αντικαταστήσουν, θα φέρουν ιδιωτικές εταιρείες για να καλύψουν όλον αυτόν τον όγκο των εργαζομένων που θα βγει σε αναστολή. Οπότε η κυβέρνηση αξιοποιεί την πανδημία για να εφαρμόσει άλλα πράγματα στο νοσοκομείο. Νομίζουμε ότι έχουμε την υποχρέωση οι εργαζόμενοι, ο λαός μας ο ίδιος, να αντισταθεί. Ξέρετε, από την πρώτη στιγμή διεκδικούμε σύγχρονα νοσοκομεία που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες του λαού μας, και μάλιστα να μην τρατραπούν τα νοσοκομεία σε μία νόσο. Γιατί εφόσον αυτό το προσωπικό αποχωρήσει από το νοσοκομείο θα λειτουργεί μόνο με βασικές λειτουργίες του. Που σημαίνει ότι χρόνιες παθήσεις θα μείνουν πάλι πίσω και θα πάμε σε εποχές που γνωρίσαμε την έξαση της πανδημίας. Τι ποσοστό των εργαζομένων εδώ συμμετέχει στις τάσεις? Αυτή τη στιγμή δεν έχω το ποσοστό. Πάντως μας λέτε ότι είναι καθολική, δεν αφορά μόνο ανεμβολίαστους ή εμβολιασμένους, σύσσωμο του προσωπικού. Δεν έχω πάρει ακόμα τον αριθμό της συμμετοχής των απεργών. Ωστόσο, είπατε ότι υποστηρίζετε και από τους εμβολιασμένους και από τους ανεμβολιασμένους. Ναι, σαφώς, αλλά μια εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή από τα τμήματα, γνωρίζουμε ότι εργάζεται μόνο το προσωπικό ασφαλείας. Που σημαίνει ότι πλησιάζει περίπου στο 100% της συμμετοχής. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα στη στάση της εργασίας έχουν βγει και οι καθαριστές μας. Και συνδέεται άμεσα με το σημερινό ζήτημα, γιατί σήμερα ανοίγει στο νοσοκομείο, ανοίγουν οι φάκελοι για το διαγωνισμό του εργολάβου που θα μπει στο νοσοκομείο. Δηλαδή, αυτό που εμείς φοβόμαστε για το επόμενο διάστημα, η κυβέρνηση το εφαρμόζει σήμερα ήδη, δηλαδή με τις καθαρίστριες, και έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός να έρθει ιδιωτική εταιρεία καθαριότητας στο νοσοκομείο, πετώντας στο δρόμο 32 εργαζόμενους. Ενωμένοι οι εργαζόμενοι οπότε στο νοσοκομείο, συνολικά στις κατευθύνσεις της κυβέρνησης απαντάμε ότι αυτά εδώ που προσπαθεί να εφαρμόσει, οι ίδιοι εργαζόμενοι θα τα αφήσουν στα χαρτιά. Κύριε Προϊστάμενε, καταγγέλλεται μία εργαλειοποίηση του COVID για να εισέλθουν ιδιωτικοί ιδιώτες στα νοσοκομεία. Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος
Έχει απόλυτο δίκαιο. Αυτό είχε προαναγγελθεί. Είστε μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ξέρετε ότι μιλούσανε για ενοποιήσεις νοσοκομείων εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να μην πω χρόνια, αλλά πάρα πολύ καιρό. Έτσι. Τώρα ήρθε η κατάλληλη στιγμή για την κυβέρνηση, έτσι, με να το πω, ως εξυλαστήριο θύμα να χρησιμοποιήσει τους ανθρώπους που είναι κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και να περάσει τα δικά της σχέδια. Ήδη στα παρασκήνια, στα πηγαδάκια μάλλον του νοσοκομείου, ας με διαψεύσουν οι συνάδελφοι, συνάδελφοι για σας μιλώ, λοιπόν, ας με διαψεύσουν ότι μιλάνε ότι το προσωπικό παράδειγμα των τακτικών εξωτερικών ιατρίων θα φύγει και θα πάει αλλού. Καταλαβαίνετε, ήδη άρχισε δηλαδή αυτός ο σχεδιασμός των συγχωνεύσεων, της μείωσης του προσωπικού. Τώρα το τι αποτέλεσματα θα έχει θα το δούμε.